θέλω να τραβήξουμε λίγο τους γλουτούς προς τα πίσω, ώστε να νιώσουμε καλά τα καθιστικά μας σωστά στη γη. Η λεκάνη μας είναι σε μια ουδέτερη θέση, δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε λόρδωση. Λόρδωση στη μέση σημαίνει να έρθουμε πάρα πολύ μπροστά, να φέρουμε τη λεκάνη μας μπροστά, ούτε θέλουμε να έχουμε αυτή την κυφωτική τάση. Οπότε θέλουμε να έρθουμε σε μια ευθεία, να έχουμε τη σπονδυλική μας στήλη σε επιμήκυνση. Φέρτε τα χέρια σας πάνω στα γόνατά σας. Οι ομοπλάτες μου θέλω να πλησιάσει μία την άλλη προς τα πίσω και να κατεβάσουμε, να τις κατεβάσουμε προς τα πλευρά, ώστε να κατέβουν και οι ώμοι. Ο λαιμός επιμηκύνεται και μακραίνει. Το κεφάλι μου παραμένει και αυτό σε μία ευθεία, με το πηγούνι παράλληλο με τη γη. Θα πάρουμε μία εισπνοή, θα ανεβάσουμε και τους δύο ώμους ψηλά προς τα αυτιά και στην εκπνοή θα τους κατεβάσουμε κάτω. Ωραία. Εισπνέω από τη μύτη, ανεβάζω τους ώμους ψηλά. Εκπνέω, απελευθερώνω και λίγο περισσότερο επιμηκύνω. Άλλες δύο φορές εισπνέω πάνω και εκπνέω. Ωραία, άλλη μία εισπνέω πάνω, εκπνέω. Έτσι, τώρα θα πάρουμε εισπνοή, θα ανεβάσουμε τους ώμους μας πάνω. Στην εκπνοή θα κάνω μια κυκλική κίνηση προς τα πίσω, φέρνοντας τις ομοπλάτες ακόμα περισσότερο κοντά τη μία με την άλλη. Θα εισπνεύσω, θα ανεβάσω πάλι πάνω και κυκλικά θα φέρω τους ώμους μου κάτω και πίσω. Άλλες δύο φορές. Εισπνέω πάνω και εκπνέω. Άλλη μία πάνω. Εκπνέω. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε την αντίθετη κίνηση τώρα. Θα έρθουν πρώτα πίσω οι ομοπλάτες, θα ανέβουν ψηλά οι ώμοι και θα κατέβουν κατευθείαν κάτω. Κλείνω πίσω ομοπλάτες, εισπνοή, ανεβάζω ψηλά. Εκπνοή, κατεβάζω. Δύο φορές ακόμα. Άλλη μία. Τέλεια. Θα φέρουμε και τα δύο μας χέρια μπροστά. Η μία παλάμη κοιτάει την άλλη. Θέλουμε να είναι τα χέρια μας οι βραχίονες, τα μπράτσα και οι πύχες παράλληλα μεταξύ τους. Στην εισπνοή θα επιμηκύνω τα χέρια μου προς τα μπροστά, σαν να θέλω να μακρύνω και να ακουμπήσω μπροστά την οθόνη. Στην εκπνοή θα κλείσω, θα τραβήξω προς τα πίσω τις ομοπλάτες, χωρίς να ανοίξουν περισσότερο τα χέρια. Εισπνέω, φέρνω τα χέρια μου μπροστά. Εκπνέω, τραβάω πίσω. Στην όλη θέση μου δεν αλλάζει τίποτα. Θα σας δείχνω εγώ από το πλάι, εσείς συνεχίζετε. Εισπνοή, επιμηκύνω τις παλάμες μου μπροστά. Εκπνοή, γλιστράνει ομοπλάτες πίσω. Εισπνέω μπροστά. Εκπνέω πίσω. Συγχρονίστε την αναπνοή με την κίνηση, σαν να δίνει αναπνοή σας κίνηση στα χέρια. Ωραία, δύο φορές ακόμα μακραίνω και τραβάω πίσω. Άλλη μία. Και πίσω. Τέλεια, θα γυρίσουν τώρα οι παλάμες μου και θα κοιτάξουν κάτω. Θα συνεχίσω την ίδια κίνηση. Θα μακρύνω μπροστά, χωρίς να κάνω κύφωση, απλά επιμηκύνω. Τραβάω πίσω τις ομοπλάτες. Έτσι. Δύο ακόμα, εισπνέω. Εκπνέω. Άλλη μία, εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνέω, φέρνω πάλι τα χέρια μπροστά, στην εκπνοή τραβάω πίσω τις ομοπλάτες, λυγίζω τους αγκώνες, τραβάω και τους αγκώνες προς τα πίσω. Εισπνοή, τεντώνουν πρώτα τα χέρια, μακραίνω μπροστά, εκπνοή, κλείνω ομοπλάτες, λυγίζω αγκώνες, φέρνω πίσω. Τεντώνω τα χέρια, μακραίνω, ομοπλάτες και λυγίζω. Είναι σαν να κάνουμε δύο ξεχωριστές κινήσεις. Την πρώτη κίνηση, πρόταξη και οπισθόταξη ομοπλατών και μετά λυγίζουμε τους αγκώνες και τους τεντώνουμε. Δύο φορές ακόμα, μακραίνω μπροστά, έρχομαι πίσω, λυγίζω τους αγκώνες μου, τεντώνω τους αγκώνες μου, μία φορά ακόμα. Έτσι, πίσω και τεντώνω μπροστά. Θα ανοίξουμε τα χέρια μας στο πλάι, στο ύψος των ώμων και θα γυρίσουμε τις παλάμες μας να κοιτάξουν προς τα επάνω. Ωραία.
Διορθώνω πάλι τη θέση μου και παρατηρώ αν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένουν οι ώμοι κάτω. Θέλω τώρα να νιώθετε ότι έχετε ενεργοποιήσει περισσότερο και τα πλευρά σας. Να μην πετάγονται προς τα έξω οι πλευρές, αλλά να είναι ενεργοποιημένες προς τα κάτω και μέσα. Οι παλάμες κοιτάνε ψηλά. Ωραία, θα πάρουμε μία εισπνοή. Θα ανεβάσουμε το δεξί μας χέρι ή το αριστερό, όποιο θέλετε. Το δεξί χέρι πάνω, να έρθει ο βραχίωνας δίπλα στα αυτή. Και στην εκπνοή θα το κατεβάσω πάλι κάτω στο ύψος του ώμου. Θα αλλάξουμε χέρι, ανεβάζω το άλλο ψηλά και κατεβάζω. Ωραία. Εισπνέω μύτη, εκπνέω στόμα. Ωραία, αυτό που θέλω να παρατηρήσουμε τώρα είναι όταν το χέρι μας ανεβαίνει ψηλά, δεν θέλω να παρασύρω και τον ώμο μου, όμως μένει κάτω. Ένα χέρι ανεβαίνει και κάτω. Τέλεια. Εάν βλέπετε ότι παρασύρετε τον ώμο σας, τότε μικραίνετε την κίνηση. Φέρετε δηλαδή το χέρι μέχρι εκείνο το σημείο που δεν θα ανέβει πάνω η ομοπλάτη. Μπράβο. Απ και κάτω. Και όσο ανεβάζω το χέρι μου ψηλά, τόσο νιώθω την ομοπλάτη μου να κουμπώνει στη θέση της. Έτσι. Άλλες δύο φορές, ένα ζευγάρι δηλαδή, και εισπνέω ανεβάζω πάνω, εκπνέω κατεβάζω, εισπνέω ανεβάζω πάνω, εκπνέω κατεβάζω και πάμε και τα δύο χέρια μαζί. Εισπνοή ανεβαίνω τα χέρια ψηλά, θέλω έλεγχο, εκπνοή κατεβάζω, εισπνέω, κράτα τις ομοπλάτες σου κάτω, εκπνέω, ωραία, παρατηρώ το σώμα μου, συνειδητοποιώ τι συμβαίνει. Αν η αναπνοή ωστόσο σας μπερδεύει, προτιμούμε πρώτα να δίνουμε τη σωστή κίνηση στα χέρια μας και μετά θα βάλουμε και την αναπνοή μας σταδιακά. Άλλες δύο επαναλήψεις. Χέρια πάνω, ελέγχω πάρα πολύ καλά τους ώμους μου, χέρια κάτω, μία τελευταία εισπνοή ψηλά, εκπνοή κάτω, θα στρίψουμε τώρα τις παλάμες μας να κοιτάξουμε την γη. Έτσι. Θα πάρουμε μία εισπνοή, θα στρίψω τις παλάμες να κοιτάξουν τον ουρανό. Εκπνοή, θα στρίψω να κοιτάξω κάτω. Και αυτή η κίνηση αρχίζει και επεκτείνεται μέχρι τους ώμους. Παλάμη, πύχης, βραχίωνας, ώμος. Και μετά ξεκινάμε από τον ώμο, τον βραχίωνα, τον πύχη και την παλάμη τελευταία. Τα δάχτυλα των χεριών, η πύχη, η βραχίωνα, η ώμη. Έτσι και αντίθετα. Είναι σαν να στρίβω και ξεστρίβω. Ωραία, μία τελευταία επανάληψη. Μέσα. Άνοιξε, θα φέρουμε τα χέρια μας πίσω, θα πλέξουμε τις παλάμες χαμηλά και πίσω από τη λεκάνη, θα ανοίξω το στήθος και το θώρακα και σιγά σιγά θα έρθουμε μπροστά σε δίπλωση, κατεβάζοντας τον κορμό μας μπροστά και ανεβάζοντας τα χέρια πάνω. Απολαύστε εκεί τη διάταση. Τραβήξτε τα χέρια λίγο πιο ψηλά προς τον ουρανό. Ωραία, θα κατεβάσουμε σιγά σιγά τις παλάμες να έρθουν πίσω από τη λεκάνη. Θα λύσουμε τα χέρια και θα ανεβάσουμε τον κορμό μας επάνω. Ρολάρουμε λίγο τους ώμους μας. Τέλεια. Θα πάρουμε τώρα την πετσέτα και θα αλλάξουμε θέση. Θα σηκωθούμε, θα έρθουμε σε γονάτιση. Λοιπόν, σε γονάτιση και θα καθίσουμε πάνω στα πέλματά μας. Δείτε εδώ τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, καταρχήν αν νιώθετε ή αν έχετε πρόβλημα στα γόνατα ή νιώθετε ότι σας ενοχλούν και είστε πάνω σε κάποια σκληρή επιφάνεια, βάλτε, τραβήξτε το στρωματάκι σας και πατήστε το, κάντε το διπλό για να πατήσετε πάνω στα γόνατα. Τώρα, εδώ έχουμε δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι να γατζώσετε τα δάχτυλα των ποδιών σας κάτω και να καθίσετε πάνω στις φτέρνες σας. Σε αυτή τη θέση επίσης γίνεται μια πολύ ωραία διάταση κάτω στο πέλμα. Εντάξει, γιατί
και το πέρμα μας χρειάζεται κάποια φροντίδα. Αυτή η θέση όμως, μετά από λίγη ώρα μπορεί να σας πονέσει. Άμα δείτε ότι δεν την αντέχετε άλλο, γιατί είναι έτσι λίγο δύσκολη, ειδικά αν φοράτε συχνά τα κούνια. Τον τελευταίο καιρό φαντάζομαι ότι δεν φοράτε τα κούνια, αλλά λέμε. Λοιπόν, αν δείτε ότι σας ενοχλεί αυτή η θέση, χαλαρώνετε και κάθεστε στα κουντεπιέ ή και μπορείτε να καθίσετε και σε ένα μαξιλάρι πάνω, να το βάλετε κάτω από τη λεκάνη σας και να καθίσετε πάνω στο μαξιλάρι. Εντάξει, δεν θα κάτσουμε βέβαια για αιώνες σε αυτή τη θέση, ωστόσο οφείλω να σας δώσω διάφορες επιλογές. Λοιπόν, γατζώνουμε δάχτυλα, καθόμαστε με τη λεκάνη μας πάνω στις πέρνες, παίρνουμε την πετσέτα στο μήκος της και την διπλώνουμε έτσι ώστε να γίνει μία λωρίδα, σαν να είναι μία πετσέτα, σαν ένα λάστιχο. Λοιπόν, αυτό που μας δίνει η πετσέτα είναι ότι επειδή έχει μία ελάχιστη ελαστικότητα, μας επιτρέπει να έχουμε μία ενέργεια και μία τάση προς τα έξω, χωρίς όμως αυτό να ξεχαρβαλώνει, χωρίς δηλαδή να γίνεται πάρα πολύ μεγάλη, χωρίς έλεγχο όπως γίνεται με ένα λάστιχο. Με το λάστιχο κάνουμε τελείως διαφορετικό ασκητή, εμβαθύνουμε σε διαφορετικές θέσεις. Λοιπόν, οπότε κρατάμε την πετσέτα λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων, που σημαίνει ότι άμα θα κατεβάσετε τα χέρια σας κάτω, θα πρέπει τα χέρια σας να είναι χαλαρά, δεξιά και αριστερά από τα ισχύα. Πιάνουμε την πετσετούλα και ανεβάζουμε τα χέρια μας επάνω. Αν δείτε όμως ότι πάλι σε αυτή τη θέση μετά από κάποια ώρα σας κουράζει πολύ η πετσέτα, δεν με νοιάζετε, συνεχίστε να δουλεύετε με την πετσέτα και δεν θα την αφήσετε. Okay. Λοιπόν, ευθυγραμμίζουμε πάλι τη θέση μας. Θέλουμε η λεκάνη να είναι σε ουδέτερη θέση. Δεν θα τουρλώσουμε πίσω τους γλουτούς, ούτε όμως θα κάνουμε καμπουρίτσα με την πλάτη μας. Ευθεία. Τα χέρια έρχονται ακριβώς στο ύψος στον ώμο και από εδώ πέρα θα κάνουμε ό,τι κάναμε πριν, θα μακρύνουμε μπροστά και τις δύο ομοπλάτες και θα τις κουμπώσουμε πάλι πίσω. Εισπνέω, μακραίνω μπροστά, εκπνέω, επιστρέφω πίσω. Και ωραία, πάμε πάλι. Εισπνοή, εκπνοή. Ώμοι μακριά από τα αυτιά. Τα χέρια μου είναι τεντωμένα. Ενεργοποιημένοι οι αγκώνες, ενεργοποιημένοι οι ώμοι. Άλλες δύο φορές, μπροστά και πίσω. Άλλη μία, μπροστά και πίσω. Κρατάμε τις ομοπλάτες πίσω και κάτω. Στην εισπνοή θα ανεβάσουμε τα χέρια μας ψηλά, μέχρι σε εκείνο το σημείο που δεν θα κουνηθούν οι ώμοι. Στην εκπνοή θα κατεβάσουμε τα χέρια παράλληλα με τη γη. Εισπνέω, ανεβάζω πάνω. Εκπνέω. Ωραία, πάμε άλλες τρεις φορές. Η πετσέτα μου θέλω να είναι τεντωμένη. Ασκούμε μία πολύ μικρή ενέργεια προς τα έξω. Ένα μικρό άνοιγμα. Ωραία, μία φορά ακόμη. Πάνω και κάτω. Έτσι, θα ανεβάσουμε την πετσέτα μας ψηλά. Τώρα όταν θα κατεβάσω την πετσέτα, θα κλείσω μαζί το πηγούνι, θα τραβήξω μέσα τον αφαλό και θα κυρτώσω την πλάτη μου πίσω. Εισπνέω, μακραίνει σπονδυλική στήλη. Ανεβάζω τα χέρια ψηλά. Εκπνέω, ξεκινάω κατεβάζοντας τα χέρια και η κίνηση γίνεται στην πλάτη μου και στη λεκάνη. Έτσι, οι ώμοι παραμένουν πάνω από τη λεκάνη. Εισπνοή, ξεδιπλώνω και μακραίνω. Εκπνοή, κυρτώνω, σαν να τρώμε μπουνιά στην κοιλιά. Έτσι, εισπνοή πάνω. Εκπνοή. Τέλεια. Άλλες δύο. Εισπνέω πάνω. Εκπνέω. Άλλη μία. Εκπνέω. Ωραία. Κρατάμε ψηλά τα χέρια μας. Έτσι. Κατεβαίνω. Κύρτωνω την πλάτη μου και τώρα στην εισπνοή θα ανεβάσω τα χέρια μου, θα σηκωθώ και θα στηριχτώ στα γόνατα. Στην εκπνοή θα μεγαλώσω την κίνηση, θα τραβήξω μέσα τον αφαλό, θα καθίσω λεκάνη πίσω. Και εισπνοή ανέβα.
και εκπνοή, μάζεψε μέσα, 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 μέσα η κοιλιά. Κοιτάω το βλέμμα μου κάτω στον αφαλό, εισπνέω, ξεδιπλώνω και ανεβαίνω πάνω. Εκπνέω πάρα πολύ δυνατή τετρακέφαλη, μυρί, γλουτή, έτσι. Και ανεβαίνουμε πάνω με έλεγχο, χωρίς να τεινάζουμε, χωρίς να κάνουμε απότομες κινήσεις. Και κατεβαίνω και κυρτώνω καλά. Έτσι, εισπνέω, ανεβαίνω πάνω. Ωραία, τρεις ακόμα. Εκπνέω, κατεβαίνω. Δώστε έμφαση στο να κυρτώσετε την περιοχή της μέσης περισσότερο από την περιοχή της πλάτης. Ωραία. Και κατεβαίνουμε κάτω, μία τελευταία. Η εισπνοή, ανέβα ψηλά. Ανέβα, κράτησε πάνω. Μείνετε εδώ και βγάλετε το δεξί πόδι στο πλάι, τεντωμένο, το αριστερό παραμένει στην ίδια θέση που ήταν. Θέλω να ακουμπήσει το πέλμα κάτω στην καμάρα, στο εσωτερικό μέρος του πέλματος και να έχουμε τεντωμένο το πέλμα πόι, ενεργοποιημένος καλά ο τετρακέφαλος, ενεργοποιημένη η μυρή. Παίρνουμε εισπνοή εδώ ψηλά και εκπνέοντας θα κάνουμε μία έκταση κάμψη στο πλάι προς το τεντωμένο μας πόδι. Εισπνέω, ανεβαίνω πάνω, εκπνέω πλάι. Εισπνέω πάνω. Εκπνέω πλάι. Εισπνέω πάνω. Ωραία. Εκπνέω πλάι. Πάμε να θυμηθούμε τη σωστή θέση. Ωραία. Οι ομοπλάτες είναι κάτω και πίσω. Ανεβαίνουμε ψηλά. Η κίνηση γίνεται από τους πλάγιους κοιλιακούς και όχι από τα χέρια. Κάνουμε κάμψη, κάμψη, κάμψη του κορμού και ανεβαίνουμε πάνω. Είναι σαν να θέλω η μασχάλη μου να πλησιάσει το κοκαλάκι της λεκάνης. Η μασχάλη, μασχάλη. Έτσι. Και πάνω. Άλλες δύο. Και. Ωραία. Άλλη μία. Τέλεια. Και πάμε να έρθουμε μπροστά. Μπροστά κυρτώνω. Ίσπνεω πάνω. Έκπνεω στο πλάι. Ίσπνεω ανεβαίνω. Ξανά, εκπνέω μέσα η κοιλιά, μέσα ο φαλός. Εισπνέω, ανεβαίνω ψηλά. Εκπνέω στο πλάι. Εισπνέω, επιστρέφω. Άλλες δύο φορές. Εκπνέω μπροστά, κλείνω μέσα φαλό. Εισπνέω, ανεβαίνω. Εκπνέω πλάι. Εισπνέω, επαναφέρω. Μία τελευταία, πάμε κάμψη μπροστά. Ανέβα πάνω. Πάμε κάμψη στο πλάι. Έτσι, άνευα ψηλά, μείνετε εδώ και αλλάξτε πόδι. Φέρνουμε μέσα το δεξί, γατζώνουμε τα δάχτυλα, τεντώνουμε το αριστερό πόδι μας στο πλάι. Θέλω να παραμείνει η δεξιά μεριά της λεκάνης ακριβώς πάνω από το γόνατο. Τα χέρια μου ψηλά, εισπνοή πάνω, εκπνοή κάμψη στο πλάι. Έτσι, άνευα και έφυγε πλάι. Ωραία, up. Εδώ έχουμε μία κίνηση η οποία έχει διπλή ενέργεια. Η μία ενέργεια είναι να ενεργοποιεί τους πλάγιους κοιλιακούς από την πλευρά που κάνουμε την κάμψη και άλλη ενέργεια είναι να διατείνει τους κοιλιακούς από την αντίθετη πλευρά όπου κάνουμε έκταση. Οπότε μπορεί να νιώθετε και τράβημα στη μία πλευρά αλλά να νιώθετε και την ενέργεια στην αριστερή. Έτσι. Πάμε δυνατά τα χέρια. Τραβάω ελαφρώς την πετσέτα. Θέλω να έχουμε ενέργεια από τα δάχτυλα των χεριών μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σε όλο μας το σώμα. Και ανεβαίνω. Ωραία. Άλλες τρεις φορές. Έτσι. Θέλουμε η αριστερή μας χάλη να πηγαίνει προς το αριστερό κοκαλάκι της λεκάνης. Εκεί. Ωραία. Και πλάι. Θα μείνουμε πάνω στο κέντρο και θα κάνουμε μία κάμψη μπροστά. Χέρια μπροστά, κυρτώνω την πλάτη μου, εισπνέω ανεβάζω πάνω, εκπνέω φεύγω πλάι. Εισπνέω ανεβαίνω στο κέντρο. Εκπνέω μπροστά. Εισπνέω ανεβαίνω πάνω. Εκπνέω στο πλάι. Ωραία. Άλλα δύο ζευγάρια. Μέσα ο φαλός. Είπαμε δίνουμε έμφαση στο να κυρτώσουμε την περιοχή της μέσης.
μας κάτω, μαζεύουμε πόδια, αφήνουμε την πετσέτα μας. Ρολάρουμε λίγο τους ώμους, πλέκουμε πάλι τις παλάμες πίσω, κλείνουμε ομοπλάτες, ανοίγουμε στήθος. Ωραία, πώς είστε μέχρι τώρα, εντάξει. Σας βλέπω. Λοιπόν, ωραία, σούπερ. Πάμε να καθίσουμε. Λοιπόν, θα καθίσουμε με τα πόδια μας μπροστά. Έτσι. Και θα βάλουμε την πετσέτα μας πίσω από τα γόνατα. Αφού περάσουμε την πετσέτα μας πίσω από τα γόνατα, θα κρατήσουμε ψηλά πάνω τη σπονδυλική μας στήλη, θα κάνουμε half roll down. Το είχαμε κάνει μαζί την προηγούμενη εβδομάδα στο πιλάτες, αλλά ήταν χωρίς πετσέτα. Αυτή τη φορά η πετσέτα μπορεί να μας βοηθήσει λίγο περισσότερο. Ξεκινάμε πάλι με τα καθιστικά μας σωστά, να νιώθουμε καλά κάτω στη γη. Μακραίνουμε τη σπονδυλική μας στήλη, αποφεύγουμε πάλι εδώ την πρόσθετη κλίση. Θέλουμε να έχουμε πολύ καλά ενεργοποιημένο μέσα τον ομφαλό και ενεργοποιημένες τις μπροστινές πλευρές. Λοιπόν, κρατάμε την πετσέτα μας σε σημείο ώστε οι αγκώνες μας να είναι ελαφρώς λυγισμένοι, αλλά θέλω, κατεβαίνοντας κάτω, να έχουμε το περιθώριο να γλιστρήσουμε τα χέρια μας άμα χρειαστεί, έτσι. Λοιπόν, οπότε πατάμε τα πέλματά μας κανονικά, όχι μόνο στις πέρνες, εισπνέουμε καθώς επιμηκύνουμε ψηλά τη σπονδυλική μας στήλη. Εκπνέω, κλείνω μέσα το πηγούνι και σιγά σιγά τραβάω μέσα τον οφαλό και ρολάρω κάτω μέχρι στο σημείο που θα τεντώσουν οι αγκώνες μου. Εισπνέω εδώ, εκπνέοντας με δύναμη από την κοιλιά κρατάω την καμπύλη στην πλάτη και ανεβαίνω μέχρι να ξεδιπλώσω πάνω. Εδώ τα χέρια μπορεί και να μας βοηθήσουν λίγο. Εισπνέω ψηλά. Εκπνέω, κλείνω πηγούνι και σιγά σιγά με έλεγχο κατεβαίνω κάτω. Παίρνουμε μία εισπνοή, έκνοη, κράτη τη δύναμη στην κοιλιά και σιγά σιγά ανέβω. Αν η κοιλιά μας είναι πιο αδύναμη, αυτή η θέση μας βοηθάει γιατί έχουμε την δύναμη από τα χέρια να μας τραβήξει πάνω. Ναι, ναι, τραβάω μέσα αφαλό. Αν νιώθετε από την άλλη ότι είναι αρκετά εύκολη, μπορείτε να αφήσετε τελείως την πετσέτα και να δουλέψετε με την δύναμη καθαρά της κοιλιάς σας. Ωραία, και ανεβαίνω ψηλά. Πάμε πάλι. Εκπνοή, κλείνω μέσα τον αφαλό, κατεβαίνω σπόνδυλο-σπόνδυλο. Θέλω να φτάσετε μέχρι το σημείο να νιώσετε να είστε ένα κλικ πριν ακουμπήσει η μέση κάτω, να ακουμπήσει όλη η λεκάνη. Εισπνέω κάτω, εκπνέω με δύναμη την κοιλιά, κυρτώνω, 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 ανεβαίνω πάνω, ξεδιπλώνω. Δύο ακόμα, εισπνοή. Εκπνοή, κατέβα. Μην είναι χαμηλά, πάρει εισπνοή. Εκπνοή, δύναμη στην κοιλιά, μέσα ομφαλός, ανέβα σπόνδυλο, σπόνδυλο. Τελευταία φορά θα μείνουμε κάτω. Εισπνέω, κλείνω πηγούνι, εκπνέω. Έτσι, κρατάμε χαμηλά, η λεκάνη μας ακουμπάει, η μέση είναι στον αέρα, η κοιλιά είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα ξεκολλήσει το δεξί πόδι από το έδαφος. Θα ακουμπήσει κάτω, θα αλλάξω πόδι. Θα ακουμπήσει κάτω. Θα αλλάξω πόδι και θα ακουμπήσω κάτω, ξανά αλλαγή, ακουμπάω κάτω, δύναμη μέσα οφαλός. Αν είναι πάρα πολύ δύσκολο, ανεβείτε λίγο πιο ψηλά και κάτω, άλλο ένα ζευγάρι και χου και κάτω, άλλη μία πλευρά. Παίρνουμε εισπνοή, εκπνέω, ανεβαίνω σπόνδυλο, σπόνδυλο, πάνω, 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 ξεδιπλώνει το σώμα μου. Θα φέρουμε την πετσέτα μας τώρα και θα την κρατήσουμε στα δύο μας χέρια. Πάνω και ψηλά. Θα πάρουμε εισπνοή, θα ανεβάσουμε τα χέρια μας πάνω. Εκπνοή, μέσα, οφαλός, κατεβαίνουν τα χέρια. Ελέγχω, 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 κατεβαίνω κάτω. Η πετσέτα κουμπάει στους μυρούς. Παίρνουμε εισπνοή. Εκπνοή, πλάτη παραμένει, ενεργοποιημένη η κοιλιά μέσα.
χέρια πάνω, πάνω, πάνω. Εισπνέω ψηλά, εκπνέω, κατεβάζουμε τα χέρια μας και ρολάρουμε πίσω. Εισπνέω χαμηλά, εκπνέω ανεβαίνω. Είναι η ίδια κίνηση που κάνουμε μέχρι τώρα σε άλλες τρεις θέσεις, έτσι, εισπνέω πάνω. Εκπνέω, μέσα οφαλός. Ωραία, μένουμε χαμηλά, παίρνουμε εισπνοή. Εκπνοή ανεβαίνουμε. Τελευταία φορά και θα μείνουμε κάτω να δουλέψουμε λίγο πλάγιους. Κρατάω πολύ καλά ενεργοποιημένη την κοιλιά μου, παίρνω εισπνοή. Εκπνέω, στρίβω δεξιά. Εισπνέω, έρχομαι στο κέντρο. Εκπνέω, στρίβω πάλι δεξιά. Και έρχομαι κέντρο. Και στρίβω. Και κέντρο. Άλλη μία. Αλλάζουμε πλευρά. Γύρνω απ' την άλλη. Ένα. Και επιστρέφω. Και στρίβω. Και δύναμη από την κοιλιά το κέντρο σου. Πλάι. Και κέντρο. Άλλη μία. Πλάι. Στο κέντρο θα μείνω. Θα πάρω εισπνοή. Έκπνοη. Θα ανέβω. Θα ανέβω. Θα ανεβάζω τα χέρια μου πάνω. Και τώρα θα ξαπλώσουμε μέχρι κάτω. Κατεβάζω τα χέρια μπροστά. Κυρτώνω, κατεβαίνω κάτω με έλεγχο, 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 θα ακουμπήσει η μέση, σπόνδυλο, σπόνδυλο, θα ξαπλώσουμε τελείως και θα μείνουμε με τα χέρια μας ψηλά επάνω, ακριβώς από το στήθος. Φέρτε τα πόδια σας λίγο πιο κοντά, ώστε να πατήσουμε τα πέλματα καλά κάτω, κοντά στη λεκάνη. Θα πάρουμε μία εισπνοή, εκπνέοντας θα ξεκολλήσουμε το δεξί πόδι σε θέση τραπεζάκι. Εισπνέω, πατάω το πόδι κάτω. Εκπνέω, αλλάζω. Εισπνέω, πατάω. Εκπνέω, αλλάζω. Ωραία, θέλω παρατήρηση και εδώ. Κάθε φορά που ανεβαίνει το πόδι, παρατηρούμε να μην κινείται καθόλου η λεκάνη μας. Εκπνέοντας, ενεργοποιούμε πολύ καλά το χαμηλό μέρος της κοιλιάς. Η κίνηση βγαίνει από το ισχύο. Στην ουσία προσπαθώ να οδηγήσω το γόνατό μου να κοιτάξει ψηλά πάνω στο ταβάνι. Το πέλμα μου παραμένει στην ίδια θέση. Δεν λυγίζω και τεντώνω δηλαδή το γόνατο. Η κίνηση βγαίνει από το ισχύο. Ωραία, θα κάνουμε άλλο ένα ζευγάρι. Τα χέρια μου θέλουν να είναι συνέχεια ενεργοποιημένα, να τραβάνε την πετσέτα ελάχιστα προς τα έξω. Τέλεια, θα κρατήσουμε το δεξί πόδι ψηλά. Εισπνοή θα φέρω τα χέρια μου πίσω, εκπνοή θα ανεβάσω τα χέρια μου, θα ανεβάσω και τον κορμό, να φέρω την πετσέτα πάνω από την μνήμη μου. Εισπνέω, κατεβαίνω κάτω, τα χέρια έρχονται πίσω, εκπνέω, ανεβαίνω πάνω την μνήμη. Πάμε άλλες δύο φορές. Και άλλη μία. Και εκπνέω. Και τώρα όταν θα ξαπλώσω κάτω και θα φέρω τα χέρια πίσω, το πόδι αντίστοιχα θα τεντώσει και θα μακρύνει περίπου στις 45 μοίρες. Εκπνέω, λυγίζω το γόνατο, ανεβάζω, κορμό ανεβάζω, πετσέτα. Εισπνέω, φεύγω πίσω και μακραίνω. Εκπνέω, ανεβαίνω πάνω. Και εκπνέω. Η μέση μας θέλουμε να παραμένει συνέχεια κάτω στη γη. Τα πλευρά μου θέλω να είναι συνέχεια ενεργοποιημένα και χαμηλά κλειστά. Άλλες δύο. Άλλη μία. Τέλεια. Εκπνοή θα ανεβάσουμε χέρια και κορμό επάνω. Εισπνοή θα πατήσουμε το δεξί πόδι κάτω. Εκπνοή θα ανεβάσουμε το αριστερό πόδι. Και εισπνοή θα ξαπλώσουμε κάτω. Το πόδι παραμένει σταθερό. Εκπνέω, ανεβαίνω. Εάν νιώθετε εδώ πέρα ότι έχει αρχίσει να σας ενοχλεί ο αυχένας, θα φέρετε την πετσέτα πίσω από το κεφάλι σας, στη βάση του κρανίου και θα συνεχίσετε να ανεβάζετε τον κορμό σας με την βοήθεια της πετσέτας. Δεν βάζουμε την πετσέτα πάνω στον αυχένα, αλλά την βάζουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, εκεί που θα βάζαμε τα χέρια μας. Ωραία! Εκπνέω πάνω, εισπνέω. Έτσι, άλλη μια φορά, εκπνέω. Και τώρα στην εισπνοή τεντώνω το πόδι στις 45 μοίρες, ξαπλώνω κορμό κάτω, τα χέρια φεύγουν πίσω. Εκπνέω, ανεβαίνω. Εγώ δείχνω την επιλογή της πετσέτας στο κεφάλι. Okay. Και ψηλά. Και κάτω.
Ωραία, άλλες τρεις φορές. Έτσι. Άλλες δύο. Ωραία. Άλλη μία. Τελευταία φορά. Έκνοη, ανέβα ψηλά. Εισπνέεις, μένεις πάνω. Έκνοη, πάτησε κάτω το αριστερό πόδι. Χαλαρώνει κάτω ο κορμός. Αφήνουμε την πετσέτα στο πλάι και αγκαλιάζουμε και τα δύο γόνατα. Τι ώρα πήγε? Απλώσουμε μπρούμητα από αυτή τη θέση, άμα θέλετε πιείτε λίγο νεράκι. Εγώ θέλω βασικά. Ωραία, για ξαπλώνετε μπρούμητα, θα αφήσουμε την πετσέτα για λίγο. Τα χέρια πήρανε φωτιά, έτσι. Λοιπόν, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πετσέτα σε αυτή τη φάση? Εάν γενικά έχετε την αίσθηση ότι κάνετε μία μικρή λόρδωση ή και μεγαλύτερη λόρδωση και ότι κάθε φορά που κάνουμε ραχαίους σας πιάνει αρκετά η άσκηση χαμηλά στη μέση σε σημείο που να σας πονάει, ένα μικρό tip είναι να διπλώσετε αρκετά την πετσετούλα. Τώρα δεν ξέρω αν θα μας κάνει και πολύ πολύ δουλειά αυτή η πετσέτα, και να την τοποθετήσετε κάτω από την κοιλιά σας. Δεν θα κάνει και πάρα πολύ δουλειά, αλλά εμείς θα την βάλουμε. Την βάζουμε όχι πάνω στη λεκάνη, αλλά πάνω στην κοιλιά. Εκεί, στον αφαλό περίπου. Αυτό θα μας δώσει λίγο χώρο, ώστε να μπορέσουμε να τραβήξουμε το κάτω μέρος της κοιλιάς προς τα μέσα και την ουρίτσα να την οδηγήσουμε να κοιτάει προς τα πίσω και όχι προς τα πάνω. Όσο πιο ψηλά κοιτάει ο κόκκιγας, η ουρίτσα, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται εξ αρχής η περιοχή της οσφυγικής μοίρας, της μέσης. Οπότε, τραβάμε το κάτω μέρος της κοιλιάς προς τα μέσα και πάνω, ώστε να οδηγήσουμε τον κόκκιγα προς τα πίσω. Τα πόδια είναι στο άνοιγμα της λεκάνης. Ωραία. Και τα χέρια θα ενώσουμε τις παλάμες, τη μία πάνω στην άλλη, και θα τις τοποθετήσουμε κάτω ακριβώς από το μέτωπο. Από αυτή τη θέση, οι αγκώνες παραμένουν ανοιχτοί, αλλά θέλω να τους ανασηκώσετε και να παραμένουν συνέχεια εδώ, ανασηκωμένοι. Εντάξει, να μην ακουμπάνε κάτω, ανασηκωμένοι. Εισπνέω, ανεβάζω το δεξί πόδι, 10 πόντους περίπου από το έδαφος, όχι πάρα πολύ. Εκπνέω, το κατεβάζω κάτω, οι αγκώνες δεν πέφτουν, έτσι. Εισπνοή, ανεβάζω το άλλο πόδι, εκπνοή, κατεβάζω. Ένα λάξ, δουλεύουμε. Μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Ωραία. Θα κάνουμε περίπου 6 επαναλήψεις ακόμα. Εδώ θέλω να παρατηρήσετε το κοκαλάκι της λεκάνης από το πόδι που ανεβαίνει. Θέλουμε να παραμένει κάτω στο έδαφος. Και όχι απλά να παραμένει, να σπρώχνει και το έδαφος. Να μην το παρασύρουμε. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε το πόδι πάρα πολύ. Θέλουμε να ανέβει τόσο ώστε να μπορέσουμε να επιμικρύνουμε, να το μακρύνουμε. Και κάτω, θα κάνουμε άλλο ένα ζευγάρι, εισπνέω, εκπνέω, μία ακόμα πλευρά, εισπνέω. Και στην επόμενη επανάληψη θα ανεβάσουμε πάνω τον κορμό και το δεξί μας πόδι. Πάνω ψηλά και κατεβαίνω. Ωραία, εισπνέω, ανεβαίνω, εκπνέω, κατεβαίνω. Κάνουμε άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε. Και κάτω. Μάκρε. Και κάτω. Άλλο ένα ζευγάρι. Εισπνοή. Έκνοη. Μία ακόμα πλευρά. Εισπνοή. Έκνοη. Θα ανεβάσουμε πάνω.
πάνω τον κορμό και το δεξί πόδι ή όποιο πόδι έχει έρθει σειρά του, μένω πάνω, εισπνέω και εκπνέοντας ανεβάζω και το άλλο πόδι και από αυτή τη θέση θέλω να κρατήσουμε τα πόδια ενεργοποιημένα. Θέλω να στείλετε τον κοκκίγα προς τα πίσω, τραφάω χαμηλόφαλο, ψηλά προς τα πάνω και τώρα θα τεντώσουμε και τα δύο μας χέρια μπροστά και θα τα λυγίσουμε ξανά κάτω από το μέτωπο. Τεντώνω και λυγίζω. Εισπνέω και εκπνέω. Εισπνέω και εκπνέω. Άλλα τέσσερα. Και μαζεύω. Άλλα τρία. Και μαζεύω. Δύο. Έτσι, άλλη μία. Κράτησε τα χέρια κάτω από το μέτωπο. Κατέβασε κάτω το κεφάλι, οι αγκώνες παραμένουν ψηλά και κάνε μικρά χτυπήματα με τις φτέρνες σου πίσω. Εν, δι, τρι, τέσσερα. Χου, 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 χου. Πνέω, εκπνέω, εκπνέω, ενώνω, ενώνω, ενώνω. Πίτσε, πάνω, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και χαλαρώνουμε. Φέρετε τις παλάμες σας κάτω από τους ώμους, σπρώξτε, ανεβείτε και καθίστε λίγο πίσω, τα χέρια μπροστά μακριά. Ωραία, και εδώ θα περπατήσουμε τώρα με τις παλάμες μας. Να φέρουμε τα χέρια μας πιο μπροστά και να φέρουμε τη λεκάνη ακριβώς πάνω από τα γόνατα και να δώσουμε μεγαλύτερο άνοιγμα στο θώρακα. Ακουμπάω κάτω το πηγούνι μου, το βλέμμα μου είναι μπροστά. Αν έχετε ενοχλήσει τον αυχένα, ακουμπήστε το μέτωπο, αλλά θέλουμε ενεργοποιημένη την κοιλιά και να νιώθετε το άνοιγμα κάτω από τις μασχάλες και στο θώρακα. Ωραία, θα περάσουμε το δεξί χέρι κάτω από το αριστερό. Θα ακουμπήσουμε τον δεξί ώμο και το δεξί μάγουλο κάτω. Και αλλάζω πλευρά. Ωραία, επιστρέφουμε στο κέντρο και σιγά σιγά ανεβαίνω, παίρνω τα χέρια μου προς τα πίσω, γυρίστε μπροστά ή όπως είστε να έχετε λίγο χώρο. Θα σταθούμε πάλι στα γόνατά μας, θα γατζώσουμε τα δάχτυλα των ποδιών πίσω και θα κάνουμε ένα βήμα με το δεξί πόδι στο πλάι. Θα στρίψουμε το πέλμα μας και το γόνατο στο πλάι, έτσι. Θα κρατήσουμε το άλλο μας πόδι στην ευθεία. Ωραία. Και από εδώ σιγά σιγά θα ανοίξουμε μέχρι εκείνο το σημείο που νιώθουμε έτσι ένα τράβημα, αλλά είναι σχετικά ευχάριστο. Ψηλά ο κορμός. Αν νιώθω άνετα, μπορώ να στηριχτώ με τον πήχη μου πάνω στο μυρό και με το άλλο χέρι να το ανεβάσω ψηλά. Και να κάνουμε μια έκταση στο πλάι. Ωραία, επιστρέφουμε στο κέντρο και αλλάζουμε πόδι. Το αριστερό πέλμα θα κοιτάξει στο πλάι, δεξί γόνατο δάχτυλα κάτω. Σιγά σιγά θέλω να ρίξω το βάρος προς το αριστερό πόδι, νιώθουμε ήδη τράβημα εδώ στο μυρό. Αν νιώθω άνετα, στηρίζομαι πάνω στο πήχη, χέρι ψηλά και μεγαλώνω την έκταση.
Τέλεια, επιστρέφουμε στο κέντρο, κλείνουμε πόδια, καθίστε κάτω και καθίστε το κλαδόν. Δεξί χέρι έξω από το αριστερό γόνατο, το άλλο χέρι είτε αγκαλιάζει τη μέση, είτε πατάει πίσω στο έδαφος. Πάμε να κάνουμε στροφή. Και αλλάζουμε πλευρά. Επιστρέφουμε στο κέντρο, εισπνέω, τα χέρια θα έρθουν ψηλά πάνω, στην εκνοή θα κατέβουμε και θα μείνουμε δίπλωση. Ανεβείτε σιγά σιγά πάνω, επιμηκύνω, κεφάλι στο πλάι, ώμοι χαμηλά και μακριά από τα αυτιά, φέρνουμε το πηγούνι στο στέρνο. Αλλάζουμε πλευρά. Θα κλείσουμε τη γούνη στο στέρνο. Τέλεια, θα πάρουμε μία συχνοή, να ανεβάζουμε και τα δύο μας χέρια πάνω. Εκπνέω, κατεβάζω. Μία φορά ακόμα, μία βαθιά εισπνοή ψηλά. Εκπνοή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.